Είμαι σίγουρος ότι όλοι πληροφορηθήκατε το συμβάν που διαδραματίστηκε πέμπτη βράδυ ξημερώματα Παρασκευής με την προσάραξη σε βαθύ ενός ιστιοπλοϊκού όπου μέσα επέβαιναν 54 μετανάστες. Κλήθηκε ο Δήμος σε συνεργασία και με το λιμενικό κατά κύριο λόγο αλλά και με την αστυνομία να συνδράμει την όλη προσπάθεια. Έγινε από τη μεριά του Δήμου ότι ήταν απαιτούμενο και στη Βασιλική που ήταν ο πρώτος σταθμός άνοιξαν και ευχαριστούμε και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να δώσουμε κάποια τρόφιμα στους ανθρώπους αυτούς. Όπως επίσης ευχαριστούμε και το ΚΤΕΛ που έβαλε ένα λεωφορείο για να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί στο λιμεναρχείο πάνω. Κινητοποιήθηκαν με λίγα λόγια όλες οι δυνάμεις του Δήμου και νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε της κατάστασης αυτής και ήταν και ένα πρώτο, ας το πούμε έτσι, πρώτο συμβάν επί της νέας Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι πράξαμε αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Επ' αφορμής αυτού του γεγονότος θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά γιατί κάθε μέρα γίνομαι κοινωνός μηνυμάτων, ερωτήσεων, σχολείων ότι έρχονται μετανάστες στη Λευκάδα, μισθώθηκε το Α ξενοδοχείο, το Β ξενοδοχείο, το Γ ξενοδοχείο, το Δ ξενοδοχείο, οι εγκαταστάσεις του ΠΑΣΑ, η αεροπορική βάση πάνω στο ραντάρ, το παλιό το νοσοκομείο, δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά τα οποία έτσι δεχόμαστε σαν ενοίξεις όπως σας είπα και ξεκαθαρίζω για δεύτερη και τελευταία φορά γιατί είχε προηγηθεί και ερώτηση του κυρίου Βεριώτη πριν από περίπου 3 συμβούλια. Ανεξάρτητα από την όποια οπτική γωνία βλέπει ο καθένας μας το θέμα αυτό, δηλώνω κατηγορηματικά για να το λύξουμε το θέμα μια και καλή ότι δεν έχω καμία μα καμία ενημέρωση από είτε το αρμόδιο Υπουργείο είτε από την περιφέρεια. Προς επίρρωση είναι αυτόν που λέω, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε με τηλεδιάσκεψη, σε ερώτηση που έγινε η κυρία Περιφερειάρχης, κυρία Κράτσα, η απάντηση που έδωσε στον ερωτώντα ήταν ακριβώς αυτή που σας δίνω και εγώ. Δεν έχω καμία ενημέρωση. Θα κάνω μόνο μια μικρή τοποθέτηση και θα πω την προσωπική μου άποψη ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει την κατανομή για την αποσυμφόρηση των νησιών και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, θεωρώ δεδομένο ότι και στη Λευκάδα και η Λευκάδα θα υποδεχθεί στο ποσοστό που της ανήκει τον αντίστοιχο αριθμό μεταναστών. Άρα λοιπόν μπαίνει κατά την άποψη τη δική μου σε επίπεδο περιφέρειας, παύλα πολιτείας.